Καλημερίζω τον Γενικό Γραμματέα του Ιατρικού Συλλόγου Ηρακλείου, κύριο Νίκολα Θουράκη. Καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα στους ακροατές σας. Λοιπόν, υπάρχουν χαίρομαι. Υπάρχουν απορίες, ερωτηματικά και εντός και εκτός, κύριε Λαθωράκη, πρέπει να σας πω την αλήθεια, αναφορικά με τον αντιγρυπικό εμβολιασμό, τα αντιγρυπικά εμβόλια. Υπάρχουν ενδιαφερόμενοι οι οποίοι θέλουν να ρωτήσουν, να μάθουν περισσότερα πράγματα και για τα νέου τύπου αντιγρυπικά εμβόλια. Δεν υπάρχει ωστόσο σε κάποιους, ως φαίνεται από τις απαντήσεις που παίρνουν φαρμακοποιούς, αναλυτικά στοιχεία για το τι είναι, πότε μπορεί να ξεκινήσει αυτός ο προγραμματισμός, τι ακριβώς περιλαμβάνει, και γι' αυτό ζητάμε τη βοήθειά σας να το διευκρινίσουμε λίγο πολύ. Ναι. Όπως γνωρίζετε, κάθε χρόνο στις αρχές του Οκτώβρη είναι η περίοδος του αντιγρυπτικού εμβολιασμού. Έτσι και φέτος έχει ξεκινήσει στις 2 του Οκτώβρη, είναι επίσημα η έναρξη αυτής της περίοδου. Όλες οι ευπαθείς ομάδες, όπως τις ξέρουμε, δηλαδή πάνω από τον 60, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα καρδιολογικά, αναπνευστικά, νεφρολογικά, οι έγκυες, οι λεχοίδες, άνθρωποι αμεσοκατασταλμένοι που λαμβάνουν αμεσοκατασταλτικά φάρμακα, αυτοί θα είναι οι άνθρωποι που θα πρέπει να εμβολιαστούν κατά προτεραιότητα κατά της γρήπης. Η φετινή χρονιά έχει μια ιδιαιτερότητα. Εκτός από τα συμβατικού τύπου εμβόλια, εννοώντας συμβατικού τύπου τα εμβόλια τα οποία κυκλοφορούν κάθε χρόνο και τα οποία τα έχουμε κάνει αρκετοί από μας πολλές φορές, φέτος υπάρχουν δύο άλλα καινούργια εμβόλια τα οποία είναι ενισχυμένα, όπως λέγονται, δηλαδή έχουν τροποποιηθεί και έχουν μια αυξημένη προστασία απέναντι στη γρίπη και απευθύνονται σε ηλικιακούς πληθυσμούς πάνω των 65. Αυτό είναι το οποίο έχει αλλάξει. Οπότε όσοι είναι πάνω των 65 και ιδιαίτερα αυτοί που είναι αυξημένου κινδύνου με πολλαπλά προβλήματα υγείας, θα πρέπει να απευθυνθούν στον γιατρό τους ώστε να τους συνταγογραφήσει το καινούργιο αυτό εμβόλιο, το οποίο είναι ουσιαστικά πολλαπλασιασμένα τα αντιγόνα τα οποία περιέχει, είναι τα ίδια σε αυξημένη συγκέντρωση. Μάλιστα. Και άρα πιο ενισχυμένο κατά της γρήπης. Μάλιστα. Και αποτελεσματικό. Δύο νέου τύπου σημαίνει τι ακριβώς τα δύο νέου τύπου? Προλαμβάνει, απλά είναι διαφορετικών εταιριών ή προλαμβάνει πολλαπλασιαστικά άλλες ενδεχόμενα ιώσεις, παθήσεις το ένα και άλλες το άλλο? Όχι, είναι κατά της γρήπης, κατά της εποχικής γρήπης, αλλά έχουν αυξημένη αποτελεσματικότητα. Δηλαδή, περιέχουν μεγαλύτερες συγκεντρώσεις των αντιγόνων, όπως θα έχουν και τα συμβατικά εμβόλια, και το ένα μάλιστα έχει και μια ανοσοτροποποίηση, όπως λέγεται, ανοσοενίσχυση, δηλαδή έχει ενισχυθεί ώστε να μπορεί να ενισχύσει το ανοσοποιητικό του ασθενούς περισσότερο, ιδίως σε ευάλωτες αυτές ομάδες που ηλικιακά είναι πάνω από τα 65. Πάνω τα 65. Αλλά και πάλι λέτε ότι για να γίνει αυτό πρέπει να συνταγογραφηθεί από το γιατρό που ξέρει το ιστορικό του κάθε ασθενή. Εκτός αν πάω εγώ, ας πούμε, δεν μπορώ να πάω από μόνη μου αν είμαι άνω των 65 και να πω εγώ θέλω να κάνω αυτό το εμβόλιο. Θα πρέπει να υπάρξει μια λογική σειρά πραγμάτων. Αυτό μου λέτε. Η λογική σειρά των πραγμάτων είναι αυτή και δεν έχει αλλάξει ποτέ, εκτός από πέρυσι, όπου για λόγους δημόσιας υγείας, λόγω κορονοϊού, υπήρξε μια πλατφόρμα η οποία άνοιξε ώστε να μπορεί ο καθένας να εμβολιάζεται με βάση το άμκα του, χωρίς να προηγηθεί η συνταγογράφηση. Εδώ μιλάμε για φάρμακο, όπως είναι και το εμβόλιο, το οποίο θα πρέπει υποχρεωτικά να συνταγογραφηθεί. Θα πρέπει να γίνει η προτεραιοποίηση του πληθυσμού που έχει την ανάγκη για να συνταγογραφηθεί, ανάλογα και με το ιστορικό, το οποίο το γνωρίζει βέβαια ο θεράποντας ιατρός. Ωραία. Στα άλλου τύπου εμβόλια, δεν ξέρω αν είναι ένα, αν είναι πολλά, το απλό το εμβόλιο, το αντιγρυπτικό. Το εμβόλιο είναι ένα, διαφορετικών εταιριών, είναι το ίδιο πράγμα. Ωραία. Το οποίο μπορεί να κάνει ο καθένας από εμάς, χρειάζεται και πάλι συνταγή γιατρού ή πάω στο φαρμακείο και το προμηθεύομαι και πάω στο γιατρό μου ή το κάνω στο φαρμακείο? Αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε συνταγή γιατρού. Υπήρξε μια φιλολογία, υπάρχει μάλιστα και υπήρξαν κάποιες τροποποιητικές δηλώσεις των υπουργών ότι μπορεί αυτό να αλλάξει μετά τον Νοέμβριο, οπότε να δημιουργηθεί πάλι μια πλατφόρμα ώστε να πηγαίνει ο καθένας να παίρνει το εμβόλιο με το άμκα του από το φαρμακείο. Αυτό δεν ξέρουμε πότε θα γίνει. Αυτή τη στιγμή χρειάζεται οπωσδήποτε συνταγογράφηση.
Μάλιστα. Για να γίνει το εμβόλιο, όπως χρειάζεται όλα τα φάρμακα. Είτε λοιπόν για το απλό εμβόλιο λέτε, είτε για τα δύο νέα εμβόλια ενισχυμένα αντιγρυπικά, αυτή την ώρα γνωρίζουμε ότι πρέπει να πάμε στο γιατρό για να μας το γράψει το εμβόλιο. Αυτό λέτε. Αυτό ισχύει αυτή τη στιγμή. Για τα δύο ενισχυμένα εμβόλια θα ισχύει και για τον Νοέμβριο. Δηλαδή αυτά τα εμβόλια οπωσδήποτε θέλουν να συνταγογράψει από τον γιατρό ούτως ή άλλως. Ωραία. Το αν θα αλλάξει κάτι με το ένα το απλό το εμβόλιο που κάνουμε κάθε χρόνο το αντιγρυπικό, αυτό είναι κάτι άλλο που θα το δούμε ωστόσο από τον Νοέμβριο. Ναι. Σε ό,τι έχει να κάνει με τη διαδικασία θέλουμε να πούμε και τίποτα περισσότερο. Τώρα εγώ σας άκουγα το προηγούμενο διάστημα, αλλά είμαστε όλοι μας και στη φούρια της προεκλογικής περίοδου, ότι εδώ χρειάζεται και μια αυξημένη προσοχή, έτσι θα το πω επιλέγοντας πολύ προσεκτικά τις λέξεις, σε ό,τι έχει να κάνει και με τον κορονοϊό. Γιατί κύριε Λαθουράκη? Είμαστε αυτή τη στιγμή στα μέσα του φθινοπόρου και πρέπει να προετοιμαζόμαστε για την χειμερινή περίοδο, η οποία θα είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη, αναλογιζόμενη και την περσινή περίοδο που είχαμε ουσιαστικά συνύπαρξη της εποχικής γρήπης, της νόσου COVID και της RSV, του ιού, δηλαδή του αναπνευστικού συγκητιακού ιού. Και θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Ο κορονοϊός είναι εδώ. Η προηγούμενη εβδομάδα οι ανακοινώσεις του ΕΔΗ ήταν ιδιαίτερα ανησυχητικές. Υπήρξαν 53 θάνατοι από κορονοϊό την προηγούμενη εβδομάδα. Οι εισαγωγές έχουν αυξηθεί κατά 20% στα νοσοκομεία. Και όλα αυτά ενώ ακόμα είμαστε μέσα φθινοπόρου. Θα πρέπει λοιπόν όλοι να είμαστε υπαγρύπνηση. Θα πρέπει οι ευπαθείς ομάδες από τώρα να ετοιμάζονται για το καινούργιο επικαιροποιημένο εμβόλιο. Το οποίο θα έρθει, φαντάζομαι, τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη. Κορονοϊού εννοείται. Κατά του κορονοϊού, ναι. Μάλιστα. Νέο επικαιροποιημένο. Ωραία. Ναι. Νομίζω ότι και αυτό έχει μπει στη ζωή μας πια και θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι να εμβολιαστούμε όσοι πρέπει να εμβολιαστούμε. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος, ο πρώτος και πιο αποτελεσματικός. Θα πρέπει βέβαια να συνεπάρχουν και τα άλλα, όλα τα μέσα ατομικής υγιεινής. Από τη στιγμή που δεν υπάρχει πια καραντίνα, νομίζω ότι ένας ο οποίος νοσεί από κορονοϊό θα πρέπει τουλάχιστον να φοράει τη μάσκα του όταν βγαίνει εκτός σπιτιού, θα πρέπει να αεριζόμε καλά όλους τους χώρους, θα πρέπει να τουλάχιστον να πλένουμε τα χέρια μας, όλα αυτά τα μέσα ατομικής υγιεινής τα οποία μάθαμε με τον κορονοϊό. Μάλιστα. Αλλά πρώτο είναι το εμβόλιο. Κυρίως να είμαστε προσεκτικοί να φοράμε τη μάσκα όπου υπάρχει ο συγχρονισμός μέσα μαζικής μεταφοράς. Βλέπω πάρα πολλούς που νοσούν. Και προφανώς δεν μπαίνουμε στην καραντίνα. Δεν είμαστε σε αυτή τη διαδικασία, ούτε νομίζω ότι θα ξαναμπούμε. Ελπίζω σε τέτοια διαδικασία. Τουλάχιστον όσοι γνωρίζουν ότι νοσούν από κορονοϊό, νομίζω ότι οφείλουν να φοράνε τη μάσκα όταν έχουν σε επαφή με άλλο κόσμο, ιδίως σε κλειστούς χώρους. Μάλιστα. Μαζί ενδεχόμενα το ένα εμβόλιο μαζί με το αντιγρυπικό? Επίσης ερώτημα που έρχεται τώρα που σας ακούω. Μπορεί να γίνει ακόμα και την ίδια μέρα, ναι, η συγχορήγηση. Αλλά μάλιστα, ακόμα δεν έχουμε οδηγίες για το επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού. Δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Η γρήπη, νομίζω ότι από εδώ και πέρα, όποιος είναι ιδίως ευπαθής ομάδας, θα πρέπει να αρχίσει να εμβολιάζεται. Ναι. Εκτός από τις ευπαθείς ομάδες με τα χρόνια προβλήματα που αναφέρατε και όλα τα υπόλοιπα, υπάρχει και ένα ηλικιακό κριτήριο και στο κοινό το εμβόλιο που λέει ότι θα πρέπει κάποιος από τα 40 και πάνω, 45, 50, 55, 60 τέλος πάντων, να κάνει λίγο πιο έγκαιρα το εμβόλιο ή όχι? Θα γίνονται με βάση προτεραιοποίησης. Τα εμβόλια, η συνταγογράφησή τους γίνεται με βάση κανόνες και βάση ιατρικές ενδείξεις και στις ηλικίες κάτω των 60. Έχει προτεραιότητα ένας ο οποίος είναι 40 χρονών και κάνει αιμοκάθαρση από κάποιον που είναι 40 χρονών και δεν έχει τίποτα. Και θα πρέπει το εμβόλιο να δοθεί κατά προτεραιότητα σε αυτόν που ανήκει στην ευπαθή ομάδα. Μάλιστα. Το νέο επικαιροποιημένο εμβόλιο κατά του κορονοϊού που είπατε και το λέω όσο πιο σύντομα γίνεται, γιατί πρέπει και να φύγω τώρα. Πρέπει να έρθει και ο επόμενος εδώ και εγώ έχω καθυστερήσει. Πείτε μου, είναι ένα εμβόλιο μίας εταιρείας? Θα μπούμε ξανά σε μία διαδικασία που θα λέει ψάχνω από εταιρεία σε εταιρεία, θα κάνω... Δεν θα υπάρχει διαδικασία επιλογής. Ναι. Θα είναι ένα εμβόλιο για όλους μας. Μάλιστα. Και έρχεται πότε μου είπατε που δεν θυμάμαι? Θεωρώ ότι μέχρι τέλειο Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη θα πρέπει να έχει έρθει στην Ελλάδα.
τέλη Οκτώβρη με τέλη Νοέμβρη, σε αυτό το διάστημα, ναι, έχει έρθει στην Ελλάδα. Μάλιστα. Παγκόσμια παρατηρείται αύξηση? Ναι, και στην Αμερική και στην Ευρώπη υπάρχει αύξηση των κρουσμάτων αυτή τη στιγμή. Υπάρχουν καινούργιες παραλλαγές. Νομίζω όμως είναι στα όρια ακόμα του απλώς της εγρήγορσης, όχι ανησυχίας. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας, κύριε Λαθουράκη.